ψάρια. Ένα μπάλο. Είναι τι είναι, λιθρινάκια είναι. Τσαργούς, τσιπούρες και τσιπούρες. Φρέσκα. Φρέσκα, δεν βλέπεις, ζωντανά. Ψωνίζει ο κόσμος με τις τιμές που υπάρχουν. Πού είναι, έχει ανθρώπους. Πού είναι. Δεν έρχεται κανένας. Και πού τα διοχετεύεις τα ψάρια που πιάνεις. Βγαίνεις κάθε μέρα. Κάθε μέρα πάμε. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, ε? Κάθε μέρα. Πού το πιάνετε το ψάρι, σε ποια περιοχή. Μαστιχάρι. Μαστιχάρι, ε. Ναι, βλέπεις ψάρια και μπουντούνται. Έχουν κι άλλα παγωμένα μέσα. Να, δε ψάρια. Ωραία ψάρια. Δε μπουντούνται. Δε ψάρια. Α, μεγάλη τσιπούρα, ε. Βλέπεις. Μεγάλη τσιπούρα. Και αυτή 20 το κιλό έχει. 20 το κιλό. Ναι, δεν παίρνουν, δεν παίρνουν. Είναι λίγο ακριβό. Μα, 10, 15, 20. Να και 10 και 15 είναι φθηνά. Θα τα βρω. Δηλαδή την ημέρα πάνω κάτω πόσο δίνεις. Τι? Πόσα κιλά πουλάς. Αναλόγως. Πιάνουμε 10 κιλά, 20 κιλά πουλάμε. Και πουλά, 10-20 κιλά πουλάτε. Πόσα πιάνετε όμως. Τι πιάσεις. Τι πιάνεις. Τρία μερίδια. Τρία μερίδια. Βγάζεις το καΐκι και τι παίρνεις. Τίποτε. Τι να κάνεις. Τυρανιούμε συνά. Δεν δολώνουμε τώρα. Βλέπεις. Δολώνετε. Με τι δολώνεις. Με τσαρδέλα. Με τσαρδέλα. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει το μεροκάματο, δεν βγαίνει. Πάμε να δούμε και παρακάτω τι έχουνε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Πώς πήγε. Λίγα, λίγα. Τι ψαρέψατε. Διάφορα. Τι βγάλατε δηλαδή πάλι. Βραστά, για τη γάνη. Πουλιούνται. Όχι εύκολα. Επειδή είναι ακριβή η τιμή. Όχι, επειδή ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Πού πάει. Ψαρεύεις. Καλημέρα. Ποιος είναι εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Και σκορπιούς και τσιπουρίτσα και σαργό και απ' όλα, ε. Τα πάντα. Και δράκαινες. Όχι, καπόνια. Καπόνια τα λένε αυτά. Ναι. Μοιάζουν με τις δράκαινες. Όχι, όχι, δεν μοιάζουν καθόλου. Βραστό είναι αυτό, έτσι. Βραστό, είναι. Βραστό. Mm-hmm. Μπαρμπουνάκι φρέσκο βλέπουμε. Τα πάντα φρέσκα είναι εδώ. Τα πάντα φρέσκα. Mm-hmm. Αυτή είναι η Φιλιππάκη. Όχι, σκάρι είναι. Σκάρι είναι. Mm. Είναι κόκκινη σαν τους Φιλίππους. Ψωνίζει ο κόσμος. Όχι. Δηλαδή από αυτά που έχετε διαθέσιμα κάθε μέρα, περίπου πόσα πουλάτε. Πώς να έρθει ο κόσμος. Έχει και με 5, έχει και με 10, έχει και με 15, έχει και με 20. Mm-hmm. Έχει και με 5, τα άλλα, άλλα με 5 βέβαια, τα πάντα. Και δεν ψωνίζει ο κόσμος. Δηλαδή από πόσα βγάζει. Τι να ψωνίσει ο κόσμος εδώ, τη στιγμή που γυρίζουν τόσα αυτοκίνητα. Εξακολουθεί και, δηλαδή. Βέβαια, τα πάντα, δεν κάνουν τίποτα. Δεν κάνουν τίποτα. Πουλάνε τη σαβούρα τα αυτοκίνητα και εμείς τα ψάρια μας τα πετάμε στη θάλασσα και τα μοιράζουμε. Και δεν βγάζουμε το μεροκάματο ούτε και τα έξοδα. Οι αρχές έτσι είναι οι δικές μας. Από αυτά που βγάζετε πόσα κιλά πουλάτε την ημέρα. Εχθές δεν πουλήσαμε ούτε 20 ευρώ. Εχθές δεν πουλήσαμε ούτε 20 ευρώ. Τι κάνουμε. Καλημέρα. Άμα οι αρχές Μαρία, οι δικές καλημέρα. Μας δεν βγάλουν τους καλίνιους από εδώ, εμείς τα πεινάσουμε. Μαρία. Τα καθαρίζεις κιόλας, ε. Πάντα τα καθαρίζουμε. Αυτό που το ψάρι που κρατάς τι είναι. Στυράκι. Στήρα. Για βραστό είναι αυτό, ε. Ναι. Οπότε τα προσφέρετε και καθαρισμένα. Τι να κάνουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς πήγε σήμερα. Καλημέρα για ψάρεμα ήταν, ε. Μεγάλη πείνα. Μεγάλη πείνα. Πολύ φτώχεια. Δεν αγοράζουν δηλαδή. Δεν αγοράζει κανένας. Δεν πατάει κανένας κάτω στο λιμάνι. Όλοι ασχολούνται με τα αυτοκίνητα και τα μαγαζιά. Αυτή η παρανομία πρέπει να σταματήσει. Εάν ο νόμος δεν μπει στη μέση, θα μπούμε εμείς. Δεν πάει άλλο, δεν αντέχουμε άλλο. Φιλιππάκια είναι αυτά ή σκάρι. Σκάρι. Σκάρι, σκάρι πέρκες και σουλούτες. Γιλούτες, βραστό ψάρι, έτσι. Ναι, πετρόψαρα. Βραστό. Ναι, γίνονται πετρόψαρα. Και τηγάνι, διάφορα. Ψαρεύονται με ειδικό τρόπο τα ψάρια. Με δίχτυα είναι. Uh-huh. Βάζουμε δίχτυα παραγάδια. Τα ψάρια έχουν λίγο στέψει, πολύ λίγο. Περιμένουν τους ανθρώπους να κατέβουν, αλλά κανείς δεν κατεβαίνει κάτω. Πάνε από πάνω. Πρώτα, μέχρι και πριν από λίγο καιρό που ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά, τα δίνατε στα μαγαζιά. Έτσι, τα είναι. Μεγάλα φεύγανε. Πάλι τα μικρά τα τρώγαμε εμείς πάντοτε. Mm-hmm. Δεύτερη μέρα δεν μπορούσαμε να τα κρατήσουμε, γιατί έλεγε ο κόσμος ότι είναι το ένα το άλλο πάγο, δεν μπορούμε να βάλουμε πάνω. Mm-hmm.
Και τώρα όταν πάνε πάνω στα μάτια των αντιτάλων, τα βρίσκουν δύο τρομερών, πάλι τα παίρνουν, δεν μιλάνε τίποτα. Εμείς εδώ καθόμαστε και περιμένουμε. Με τι που θα, με αυτή είναι η δικιά σου... Αυτό είναι το καϊκί μου, ναι. Με τα δίχτυα, ναι. Το Άγιος Γεώργιος, τα δίχτυα. Πού ψαρεύεις? Από κάτω στο Κιανής, από πάνω, εδώ απ' έξω. Από ψαλίδι δηλαδή. Ναι, μακριά δεν μπορείς να πας γιατί είναι ακριβά τα πετρέλαια. Τα έχετε μοιρασμένα μεταξύ σας, άλλοι πάνε ψαλίδι, άλλοι πάνε μαστιχάρι. Όχι, ο καθένας όπου έχει τα ψάρια και πέρα πάει. Mm-hmm. Αλλά δεν αξίζει τώρα πια να πας και μακριά, γιατί τα πετρέλαια είναι πολύ χάλια. Σωστά. Άμα κάσεις και πετρέλα δεν λέει. Ό,τι οικονομία κάνεις καλό είναι. Το καλύτερο μπορείς να κάνεις. Ευχόμαστε να πάει καλά. Γεια σας. Να πάει καλά. Σαρδέλα. Σαρδέλα για δόλωμα. Για δόλωμα, Ναι. Κι όμως η σαρδέλα είναι ωραίος μεζές, πουλιέται. Είναι κατεψυγμένη, δεν κάνει. Είναι κατεψυγμένη, την έβγαλες δηλαδή για δόλωμα μόνο, Ναι. Νόμιζα ότι την έχεις ψαρέψει στην περιοχή και απόρρισε. Όχι, όχι. Δεν ψαρεύεται εδώ η σαρδέλα, δεν υπάρχει. Δεν έχουμε. Έτσι, δεν έχουμε σαρδέλα. Μόνο το γρυγρί. Μόνο το γρυγρί. Το οποίο βγαίνει μια συγκεκριμένη εποχή, έτσι. Σωστό. Πώς πάει από το ψάρι που βγάζετε? Τι να πάει, χάλια μαύρα και κάθε μέρα χειρότερα. Το καλοκαίρι κάτι γίνεται, τα δίνετε? Το καλοκαίρι εντάξει. Το χειμώνα πράγμα ο κόσμος δεν έχει. Είναι ακριβή η τιμή του? Έχουμε ρίξει τις τιμές για να μπορεί και ο άλλος να τα φάει, γιατί είναι πανάκριβο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Σύνταξη τις έχουν διαλύσει. Συνταξιούχοι που περνάνε από εδώ και παίρνουν 2 κιλά ψαράκια, τώρα πια δεν περνάνε. Φτάζουν τη ΔΕΠΗ, έχει, δεν έχει. Α πιούνε καφέ, α πάρουν ψωμί. Προτιμάνε να φάνε φασόλια. Πολυτελεία στο ψάρι, λοιπόν. Βέβαια. Δεν πουλιούνται, λέει, τα ψάρια. Όχι, από ό,τι βλέπεις, έχουμε μερίσια ψάρια και με 10 ευρώ και με 5 και με 20, ανάλογα το μέγεθος. Αλλά εδώ στο λιμάνι δεν περνά κανείς, γιατί τα αυτοκίνητα είναι τόσο πολλά. Τα αυτοκίνητα έρχονται από συγκεκριμένα. Από κάλυμνο και χωρίς τιμολόγια και χωρίς παραστατικά, τα οποία δεν ενδιαφέρεται ούτε η αγρονομία ούτε το λιμαναρκείο. Να κατέβει κάτω στο λιμάνι ο καινούριος λιμανάρχης και να πει: παιδιά, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Ζείτε, πεθαίνετε? Δυστυχώς δεν ξέρουμε αν έχει έρθει και λιμανάρχης. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει, γιατί πάρουμε και εμείς ένα αυτοκίνητο, πουλάμε στις γειτονιές. Γιατί να έρθει ο κάθε κύριος να αγοράσει ψάρια, η κάθε κυρία? Γιατί ήταν μια παράδοση, παράδοση να κατέβει κανείς στο λιμάνι να πάρει τρεις κοπές. Τώρα πάει απ' έξω από το σπίτι της και τα παίρνει εκεί. Τώρα τι αγοράζει είναι δικό της πρόβλημα, δεν ξέρει. Πάντως εμείς πουλάμε φτηνά και τα καθαρίζουμε κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ.